Το αυτοκίνητο πάντα μου έκανε το κλικ. Ήταν ο οδηγοκεντρικός του χαρακτήρας, η σπορωδική συμπεριφορά του, το πώς έστριβε, το στιβαρό πλαίσιο, ο συνδυασμός κυβωτίου και κινητήρα. Βέβαια, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, πάντα κάτι του έλειπε σε σχέση με τον ανταγωνισμό και ειδικά με τα γκολφ και τα φόκους. Στη νέα γενιά του Λεόν ψάχνεις για να βρεις ψεγάδι. Από πού να ξεκινήσεις και πού να τελειώσεις, από τη σχεδίαση ή από το εσωτερικό. Ειδικά η έκδοση PHEV, δηλαδή Plug-in Hybrid, τα έχει όλα σε υπερθετικό βαθμό. Πάμε να δείτε. Τροφοδοτείται από τον 1,4 TSI κινητήρα βενζίνης και ένα ηλεκτρικό μοτέρ. Αν με ρωτάτε αν είναι γρήγορο, θα σας πω ότι κάνει τα 0-100 σε 7,4 δευτερόλεπτα και η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 220 χιλιόμετρα. Μην μου πείτε ότι χρειάζεται παραπάνω σε επιδόσεις με αυτούς τους δρόμους και αυτά τα όρια ταχύτητας. Συνδυαστικά και ελάχιστο καύσιμο. Αν έχετε φορτισμένη την μπαταρία, κάνετε 50 χιλιόμετρα αμυγός με ηλεκτρική ενέργεια. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του αυτοκίνητου είναι η καμπίνα και μάλιστα με διαφορά. Αν κρύψεις το σήμα στο τιμόνι και δεις αυτό το ταμπλό, θα νομίζεις ότι έχεις μπει σε κάποιο πρίμιο αυτοκίνητο. Οι Ισπανοί έχουν κάνει τρομερή δουλειά στο νέο Λεόν. Το αυτοκίνητο είναι ουσιαστικά ένας υπερυπολογιστής. Μην ψάχνετε να βρείτε κουμπιά και διακόπτες. Τα μοναδικά κουμπιά είναι πάνω στο τιμόνι. Όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες ελέγχονται με την αφή. Βέβαια, θα χρειαστεί λίγο χρόνο μέχρι να μάθει να χειρίζεστε τις οθόνες. Οι εφαρμογές και λειτουργίες είναι δεκάδες. Αλλά δεν είναι τίποτα. Όπως ακριβώς λειτουργεί ένα τάμπλετ, έτσι λειτουργεί και η οθόνη στο κέντρο της κονσόλας. Πού όμως είναι το κυβότιο ταχυτήτων? Αυτός εδώ ακριβώς ο μοχλός κάνει όλη τη δουλειά. Δείτε πόσο κομψός είναι. Αναλόγως αν το κινείτε μπροστά ή πίσω, επιλέγετε το D για το drive να ξεκινάτε μπροστά, το R για να κάνετε όπισθεν, τον E για τον νεκρό και πάντα το P για το πάρκινγκ, να παρκάρετε. Κλειδάκι, κοιτάξτε πόσο κομψό, τύπου πιάνο black.
Πάμε τώρα στα πιο τεχνολογικά. Αυτό εδώ είναι το πρώτο plug-in hybrid μοντέλο της SEAT. Φορτίζει από την πρίζα, από αυτή εδώ τη θύρα που βρίσκεται στο εμπρός αριστερό φτερό. Παίρνει το βήμα, το βάζει στην υποδοχή, κουμπώνεις. Από την πρίζα του σπιτιού σου για να φορτίσει θέλει περίπου 5 με 6 ώρες. Από Wallbox υπολόγισε στο μισό.